Από το πρώτο μπάουτ, άρχοντα και ερεθιστή. Δύο-τρία είναι. Ερεθιστής. Συγχαρητήρια. Άρχοντα. Πίνουμε μπύρες μετά, ε. Δεύτερο μπάουτ. Απρόσωπος και επτάψυχος. Πάλι 2-3 είναι, έτσι. Απρόσωπος. Συγχαρητήρια. Όπερ σημαίνει ότι απρόσωπος και ερεθιστής εμφανίζονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Big up και στους δύο, έτσι. Λοιπόν, κορώνα ή γράμματα. Γράμματα. Κορώνα. Κορώνα. Ο πρόσωπος. Γράφεις την πλούσα σου, Kings. Μήπως είσαι βασιλιάς, βασιλιάς της σκόνης, αφού το πάτωμα θα φυλάς. Σκάω τις τρίμες, μαλάκα μου, που είναι σκέτες τόπες. Κάτσε εδώ πέρα, τώρα μάζευε τις γόπες. Γιατί έχω ρήμες τόσες πολλές, ρε τσίπου, για να τις μετρήσεις, θες αριθμητική μηχανή. Ήμουν πρώτος όλα τα μαθήματα στο σχολείο και εσύ έχεις μείνει πίσω κάπου στον νηπιαγωγείο. Λοιπόν, περνάω κλασικές μελέτες. Πήγαινε παίξε μαδερφές άμα θέλεις βεντέτες. Λοιπόν, παίζουνε τα ραπ μου σκέτα. Το μόνο που μπορείς να εισπράξεις μερικά λυρικά μπουκέτα. Και κατόπιν θάλασσο άμα ρίμε συμπληρώνεις, να πάρεις τα τετράδια μου να τα διορθώνεις. Α, είμαι ο καθηγητής. Την τάξη δεν θα περάσεις όσο κι αν ζοριστείς. Πρώτος γύρος αυτός, ήταν τα πρώτα 45 αυτή τη φορά δευτερόλεπτα για τον απρόσωπο. Και φυσικά έχουμε το comeback. Ερεθιστή, 45 δευτερόλεπτα. Yeah. Η μάση αυτή είναι comeback. Κυρίες και κύριοι, αντίπαλος μου είναι ο Donald Duck. Μάγκες εδώ να ξεφτυλίσω το παιδάκι. Είμαι ρεθιστής που σου γαμάω το μουνάκι. Λοιπόν μάγκα μου ήρθα να πάρω εδώ την νίκη. Εδώ δεν είναι Κέρκυρα, εδώ είναι Θεσσαλονίκη. Μάγκα εδώ ήρθα να σε ταμπώσω. Μπορεί όμως εγώ επάνω σου να εξπερματώσω. Λοιπόν το παιδί με το μαύρο το παπούτσι που κάνει συνέχεια πίπες σαν τη Μόνικα Μπελούτσι. Λοιπόν ήρθα να σου την πω ξανά. Μικροφωνικά, δυναμικά, στιχουργικά. Για να δεις ποιος κάνει τη διαφορά. Εδώ μου έχεις μουσάκι, ερέθη στην πάνη. Θα σου γαμίσει το μουνάκι. Λοιπόν μάγκα μου ξανά είπα τα ίδια. Ετοιμάσου τώρα μάγκα να μου κλείψει τα αρχίδια. Λοιπόν το παιδί μιλάει συνέχεια για γαμίσια. Μα μες στη μάπα σου είναι τα δικά μου χίσια. Και ακριβώς πάνω στον χρόνο, ε. Δεν παίζει. Αυτά είναι. Big up, ερεθιστής. Πάμε για τον δεύτερο γύρο. Και τον απρόσωπο. Γεια. Γεια, 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 γεια. Θα επιμείνω ότι τίνεσαι καλά και ακριβά. Μα όσο έχεις φαρδιά, άλλο σου λείπουν τόσο τα μυαλά. Λοιπόν, άμα θέλεις να συμπληρώσεις, θα βάλω δύο χορδές για να γίνεις ο Καραγκιόζης. Χα, οι ρήμες μου είναι τόσο ακριβές. Το επόμενο live για να κοντράρεις πρέπει να πληρώσεις. Δεν ξέρω αν ήρθες καυλωμένος, πάντως σε 40 δεύτερα θα έχεις ξενερώσει. Κι εγώ αρχίζω, έχεις τελειώσει. Απρόσωπος, μάθε το όνομα του τυπά που θέλει να λιώσει. Όλο σου το είναι άμα κοιτάς, θα σε κάνω να μοιάζεις το πάτωμα σαν φλέμα κι άμα προχωράς. Πάνω στα βήματά μου θα πατάς, γιατί δεν είσαι τίποτα όσο κι αν προσπαθείς. Είσαι ένας λαγαμάς, επίσης κινείς. Είσαι πιο δευτεράτζα και β' κι απ' τους β' πεις.
έτσι. Πάμε και τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Ερεθιστής. Α, α. Λοιπόν, κάτι για βήτα πεις, είπε το παιδί, εδώ δεν είναι η φάση βήτα πεις, είναι ζητανή. Λοιπόν, το παιδί θα εδώ να το κοντράρω, για να δούμε μετά πώς θα καμνίσει το τσιγάρο. Λοιπόν, μάγκα μου, με το 1, 2, 3, πώς θα με καμίσει όταν δεν μπορεί να τραβήξει μαλακία. Λοιπόν, εδώ, ερεθιστής θα σταχώσει, εσύ παίρνεις καπότες με ραβδόσεις. Λοιπόν, μάγκα μου, τι θες να του πεις, αντί πήγαινε να κάνεις πίπες σήκω ανοχής. Λοιπόν, μάγκα μου, ήρθα να σου την πω και πάλι, είμαι ερεθιστής που θα σου βρίξει το κεφάλι. Λοιπόν, το επίπεδο σου πιάνει τα άκρα του πάντου, αντίπαλός μου η Τζούλια ή η Αλεξανδράτου. Μάγκα μου, έχει το στυλ των ντομάτων, μοιάζεις με την Αλίκη που ζει στη χώρα των θαυμάτων. Big ups και για τους δύο, και για πρόσωπο και για ερεθιστή. Ασφαλώς, το αποτέλεσμα σε λίγο.